Μιλάμε για την ιστορία της Κοζάνης και αυτό το κάνουμε μια και συμπληρώνονται 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Δώσαμε τη σειρά την οποία θα ακολουθήσουμε στην προηγούμενη εκπομπή και σήμερα θα σας δώσω τις πηγές από τις οποίες προσπαθούμε να βρούμε τα στοιχεία που χρειάζονται ούτως ώστε η εκπομπή μας να είναι πάντα μέσα στην αλήθεια. Η ιστορία αυτή θα μπορούσε να ξεκινήσει από το 1392, ίσως και πιο μπροστά, και να φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Είμαι της άποψης ότι για τα διάφορα γεγονότα και για την ιστορία της είναι καλύτερα να σταματήσουμε γύρω στο 1960, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να φτάσουμε και μέχρι τις σημερινές μέρες. Γιατί πρέπει να σταματήσουμε το 1960? Καταρχάς, από τη στιγμή άρχισαν να γίνονται τα εργοστάσια στην περιοχή, να έρχεται η ΔΕΗ και να απασχολεί πολύ κόσμο και μάλιστα σε κάποιο σημείο όλος ο κόσμος να θέλει να ασχοληθεί μόνο εκεί και να αρχίσει να εγκαταλείπει βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπόριο κτλ. Έπαψαν οι Κοζανίτες να ελέγχουν οι ίδιοι και να κατευθύνουν την οικονομία της περιοχής τους. Αυτοί που αποφασίζουν το τι θα συμβεί στην οικονομία τη δικιά μας βρίσκονται στην Αθήνα. Δεν βρίσκονται εδώ. Και δυστυχώς αυτοί το μόνο σκέπτονται είναι τα χρόνια και τη γενιά τη δικιά μου και αν θέλετε την πιο μπροστά λίγο και λίγο την επόμενη, αλλά τίποτα περισσότερο. Και έτσι δεν είναι η οικονομία που διαμορφώνουν πλέον οι Κοζανίτες, αλλά πολύ φοβάμαι δεν είναι και η οικονομία που διαμορφώνουν πλέον μετά από την ίδρυση των εργοστασίων που διαμορφώνουν και οι υπόλοιποι Δυτικομακεδόνες. Άλλοι αποφασίζουν και δυστυχώς έτσι όπως φαίνουν τα πράγματα σήμερα και στη ΔΕΗ δεν θα αποφασίζουν και Έλληνες. Αν περάσουν σε άλλα χέρια που κάτι τέτοια σκέπτονται, αυτοί που θα αποφασίζουν θα είναι αυτοί που θα την αγοράσουν. Και έτσι εγώ σκέφτομαι πολύ πόσο πρέπει να συζητήσουμε για την οικονομία μετά το 1958 και 60. Ένας άλλος λόγος που με κάνει να θέλω να σταματήσω εκεί σε γύρω σε αυτή τη χρονολογία είναι ότι η δικιά μου γενιά έχει δημορφώσει την ιστορία σε αυτά τα 40 χρόνια και είναι επόμενο να υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο με κάποιους ανθρώπους, ενώ με κάποιους άλλους να μην υπάρχει ιδιαίτερη συμπάθεια, ας χρησιμοποιήσω έτσι. Και με αποτέλεσμα καταγράφω την ιστορία και όσο θέλοντας να θέλω να είμαι αντικειμενικός, μη παρασυρθώ και είμαι υποκειμενικός στην περιγραφή των γεγονότων. Θα δω. Στην πορεία θα δούμε πώς τα πάντα πράγματα, πώς διαμορφώνεται και ο δικός μου κόσμος, ο εσωτερικός. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι μπορώ να το ξεπεράσω, αλλά όσο και να το κάνεις, επηρεάζεσαι. Και λένε, γι' αυτό το λόγο, ισχύει αυτό που λένε ότι η ιστορία πρέπει να την καταγράφεται 100 χρόνια μετά από αυτό που έχει συμβεί. Δεν πρέπει να καταγράφεται αμέσως. Αυτό είναι από τη μια σωστό και από την άλλη είναι λάθος. Όταν περνάνε τα χρόνια, αυτός που συνήθως κερδίζει, διαμορφώνει την ιστορία όπως τον βολεύει και πολλές φορές, περνώντας τα χρόνια, χάνονται στοιχεία. Αυτό είναι μειονέκτημα και το ένα και το άλλο. Από την άλλη, είναι πιο πρόσφατα τα γεγονότα και επομένως μπορείς να βρεις περισσότερα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, ανάμεσα σε υποκειμενικότητες, αντικειμενικότητες και συναισθηματισμούς, θα πρέπει όλα αυτά να τα ζυγίζουμε και αναλόγως να συμπεριφερόμαστε. Πού βρήκαμε στοιχεία? Καταρχάς, το Ευαγγέλιο θα μπορούσα να πω για όποιον θέλει να ασχοληθεί με την ιστορία της Κοζάνης και λέω πού βρήκαμε τα στοιχεία γιατί ο καθένας θέλει ενδεχόμενο που μας ακούει ή μας βλέπει να θέλει να ψάξει λίγο παραπάνω. Εδώ όσο μπορούμε θα πούμε και είπαμε δεν μπορούμε να τα πούμε όλα γιατί είναι τηλεόραση και δεν είναι βιβλίο, αλλά θα πούμε όσο μπορούμε περισσότερο.
Εν πάση περιπτώσει, στο οποίο μπορεί κάποιος να προσφύγει ανά πάσα στιγμή για να βρει πάρα πολλά στοιχεία για την ιστορία της Κοζάνης, είναι το βιβλίο που έγραψε ο καθηγητής, ο γυμνασιάρχης της Κοζάνης, ο φιλόλογος Παναγιώτης Λιούφης, και εκδόθηκε το 1924. Ήταν ο γυμνασιάρχης εδώ όταν έγινε η απελευθέρωση. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως λέει ο Μιχάλης Παπακοσταντίνου, το βιβλίο αυτό γράφηκε την περίοδο της τουρκοκρατίας και απλώς εκδόθηκε το 1924. Έχει πάρα πολλά στοιχεία. Έχει μια πάρα πολύ όμως δύσκολη γλώσσα. Παρόλο που η δικιά μου γενιά διδάχτηκε καθαρεύουσα, σας λέω ότι για να κατανοήσω ένα κείμενο έπρεπε να τα διαβάζω και 2, 3 και 4 φορές. Είναι σε η γλώσσα ενός μορφωμένου ανθρώπου που την έγραψε πιστεύοντας ότι αυτή είναι και η γλώσσα του κόσμου. Γιατί είδα ότι ο Γουναρόπουλος που είχε γράψει γύρω στο 1875, από τον οποίο επίσης πήρα στοιχεία, καθηγητής Κωνσταντίνος Γουναρόπουλος, και το δημοσίευσε στην εφημερίδα, σε ένα περιοδικό που λέγεται Πανδώρα, η γλώσσα του είναι πολύ πιο βατή. Όπως και κάποια αποσπάσματα, αυτό είναι το 1875 περίπου. Και είχε κληθεί από τους Κοζανίδες να γράψει την ιστορία τους και είχε χοβρή κομμάτια σε 2-3 τεύχη του περιοδικού Πανθώρα. Επίσης, βρήκα αποσπάσματα από ένα βιβλίο που είχε γράψει ο Χαρίσιος Μεγδάνης γύρω στο 1810, κάπου εκεί μέσα, από τον οποίο και ο Λιούφης παίρνει στοιχεία. Αλλά είπαμε, το Ευαγγέλιο είναι το βιβλίο του Παναγίου του Λιούφη. Κάποια στιγμή έχει γίνει επανέκδοση από το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών μετά προσφορά της οικογένειας Λιούφη στο Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών, και έτσι αυτό το βιβλίο το έχω εδώ και αρκετά χρόνια, το μελετώ, το ξαναμελετώ, προσπαθώ να βρω ορισμένα στοιχεία, και σας είπα είναι δύσκολο και μάλιστα σε μένα που σπούδασα θετικές επιστήμες και όχι θεωρητικές. Λοιπόν, ένας είναι ο Παναγιώτης Λιούφης με το βιβλίο «Το Ιστορία της Κοζάνης». Είναι ο Χαρίσιος Μεγδάνης που σας είπα πριν από λίγο και είναι και ο Κωνσταντίνος Γουναρόπουλος. Για το θέμα των εκκλησιαστικών, ο Παναγιώτης Δημόπουλος έχει βγάλει τον Αλιάκμονα Εκκλησιαστικά, που έχει πάρα πολλά στοιχεία εκεί μέσα σε ό,τι αφορά την εκκλησία, τις εκκλησίες και όλα αυτά τα πράγματα. Είχα την τύχη να είμαι συνδρομητής στο περιοδικό Ελλημιακά, το οποίο βγάζει ο Σύλλογος Κοζανητών ή Δυτικής Μακεδονίας, Κοζανητών είναι, της Θεσσαλονίκης από το 1982. Από το πρώτο τεύχος μέχρι το 67-68 που είναι αυτή τη στιγμή, κάθε 6 μήνες βγαίνει, και πάρα πολλοί Κοζανέτες, είναι περίπου 100 με 120 σελίδες, δεν είναι και μικρό. Έχω και τα 67 τεύχη και βρήκα πάρα πολλά πράγματα. Εκεί ο Στράτος Ηλιαδέλης είναι ο συντάκτης του περιοδικού, παθιασμένος Κοζανίτης, και κάθε τόσο βάζει στοιχεία που αν τα έχεις μπροστά σου μπορείς να διαλέξεις και να πάρεις αυτό που θέλεις για να τον παρουσιάσεις στον κόσμο για να καταλάβει πώς ήταν η Κοζάνη. Για τα εκπαιδευτικά βρήκα και για την Ακαδημία πολλά στοιχεία που σας είπα της Κοζάνης, που ήταν το 16 μέχρι το 37, από έναν δάσκαλο, το Γιάννη τον Μπουνόβα. Επίσης ένα βιβλίο το οποίο έγραψε ένας σχοινάς, ταγματάρχης, ο οποίος είχε σταλεί το 1880 περίπου από την Αθήνα, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή στρατιωτικών όπως το λέγαν τότε, τον έστειλε στη Μακεδονία και σε 176 σελίδες ο σχοινάς κατέγραψε τι συνάντησε στη Μακεδονία. Και μέσα εκεί μιλάει για 2 σελίδες περίπου, τι βρήκε στην Κοζάνη, ποια είναι η κατάσταση κτλ. Που είναι ενδιαφέροντα στοιχεία, λέει με τι ασχολούνταν οι επαγγελματίες, πώς ήταν τα σπίτια, αρκετά στοιχεία από το οποίο μπορούμε να δούμε στοιχεία. Για τη Μακεδονία έχει γράψει πάρα πολλά ο Βακαλόπουλος. Επίσης ο Πασχαλίδης, ο οποίος είναι απόγονος της οικογενείας Σακελαρίου, έχει γράψει για τον Παπακίκα και για τον Σακελάριο. Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών της Κοζάνης επανειλημμένως έχει γράψει πολλά πράγματα. Έβγαλε τα δυτικομακεδονικά γράμματα, έχει βγάλει τον ομό Κοζάνης στο χώρο και στο χώρο και στο χρόνο. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Ο Μιχάλης ο Παπακοσταντίνου έχει γράψει 3 βιβλία, τουλάχιστον αυτά ήρθαν στα χέρια μου, που είναι η γιαγιά μου η Ρούσα, η Πέτρινη πόλη και μια βορειοελληνική πόλη στην τουρκοκρατία, η ιστορία της Κοζάνης.
Ο Σεμπανόπουλος ο Κώστας, που ήταν ο ιδρυτής και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών, και ο Βασίλης Σεμπανόπουλος, και αυτός από το Χρώμιο, που ήταν διευθυντής της βιβλιοθήκης, έχουν γράψει αρκετά πράγματα. Υπάρχει το ημερολόγιο Δυτικής Μακεδονίας και υπάρχουν πολλές εφημερίδες, τα αρχεία των εφημερίδων, των τοπικών εφημερίδων που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης, και αρκετά πράγματα είχα στα χέρια μου και πολλά πράγματα βρήκα από νεότερους ανθρώπους. Καταρχάς από τον λαογράφο τον Γιάννη τον Κορκά, ο οποίος κάνει μια τρομερή δουλειά. Εγώ πολλές φορές απορώ πού αυτός ο άνθρωπος βρίσκει τα στοιχεία. Γιατί πάει από το ένα θέμα στο άλλο και κάθε θέμα που γράφει είναι γεμάτο. Έχει γράψει αρκετά άρθρα, ας το πούμε, η Άννα Ερεπανά, ο Παπαναγιώτου παλιότερα, τα οποία τα έγραφε στο Χρόνο, και μια καλή δημοσιογράφος, η Κατερίνα Ιμάτσου, η οποία είχα τη χαρά όταν ήμουν παλιά, πριν από αρκετά χρόνια στο ΤΟΠ, να συνυπάρχουμε. Ασχολείται αρκετά με την Κοζάνη, κοντά στα άλλα τα θέματα, ψάχνει και η δουλειά που κάνει είναι πολύ αξιόλογη. Και επίσης ένας δάσκαλος, ο Βασίλης Αποστόλου, και αυτός, παρόλο που είναι γρεβενιώτης, ασχολήθηκε αρκετά με την Κοζάνη και με τους ευεργέτες και με τα αγάλματα και με άλλα πράγματα της Κοζάνης. Αυτή τη στιγμή σας είπα ότι είναι λίγο δύσκολο να πω για όλους. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε σε κάθε θέμα το οποίο αργότερα θα αναπτύσσουμε, που θα πιστεύω θα είναι 10, 12, 13 εκπομπές όσες θα βγουν, θα μπορώ να λέω για αρκετούς ανθρώπους, άμα ξεφύγει κανένας, είναι φυσικό, γιατί σας είπα, είναι δύσκολο το μέσο. Φωτογραφίες είχα αρκετές από το δικό μου αρχείο. Ξεσήκωσα και πάρα πολλές από διάφορα περιοδικά, εφημερίδες, αλλά και βιβλία. Και βέβαια χρησιμοποίησα πάρα πολύ το διαδίκτυο. Και εκείνο το οποίο κάναμε είναι όπως κάνουμε μέχρι τώρα στις προγονικές αιστείες και κατεβάζαμε διάφορα μικροβίντεο από το YouTube. Ξέρουν αυτοί που ασχολούνται με το διαδίκτυο τι είναι ακριβώς. Κατεβάζουμε μικρές ταινιούλες ή παίρνουμε αποσπάσματα από το αρχείο της ΕΡΤ που έχει σχέση με το αντικείμενο. Αναφέρομαι φυσικά την πηγή και τα παρουσιάζουμε εδώ για να μπορέσετε να καταλάβετε, γιατί έχουμε πει επανειλημμένως ότι η τηλεόραση είναι πρώτα εικόνα και μετά λόγος. Γι' αυτό και φωτογραφίες θα δώσουμε και βίντεο και ελπίζω να μπορέσουμε να γίνουμε κατανοητοί. Λοιπόν, να αρχίσουμε λοιπόν και να πάμε να αναπτύσσουμε το θέμα και να πάμε στους πρώτους που υπήρχαν στην περιοχή. Είπα στην αρχή ότι το λίκνο της Ελλάδος βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία και να μιλήσουμε για τους ανθρώπους που υπήρχαν στη Δυτική Μακεδονία τότε και ποιοι ήταν, πώς αναπτύχθηκαν, τι πολιτισμό ανέπτυξαν και όπως είπαμε, εδώ κατοικούσαν δωρείς. Για να βάλουμε ένα χάρτη, να τον έχουμε εκεί δίπλα, γιατί εκείνο που θυμόμουν εγώ παλιά είναι η κάθοδος των δωρεών και κάθε φορά λέγαμε κάθοδος των δωρεών, αλλά ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι αυτή η κάθοδος κάπου από εδώ ξεκίνησε και πήγε προς τα κάτω, στην Πελοπόννησο. Να βάλουμε τη φωτογραφία που έχουμε ένα χάρτη. Οι δωρείς ήταν ένα από τα 4 ελληνικά φύλλα της αρχαιότητας, που σύμφωνα με γραπτές παραδόσεις, όχι, να μείνουμε στο χάρτη. Κάποια στιγμή να το φέρουμε λίγο πιο κοντά για να φαίνονται οι γραμμές που τραβήξαμε επάνω. Νομίζω ότι υπάρχουν γραμμές από τη Δυτική Μακεδονία που πήγαν περίπου εκεί στο μέσο του χάρτη, που είναι μια κίτρινη βούλα. Να βγω εγώ καλύτερα για να βλέπουμε το χάρτη. Να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Ενδεχόμενα τα χρώματα που χρησιμοποιήσαμε δεν βοηθάν ή δεν τα βλέπω εγώ καλά από εδώ. Αλλά επειδή τα ξέρω ότι. Φαίνονται. Κατέβηκαν από την Ιδωρή για να φτάσουν κάτω στην Πελοπόννησο, η κάθοδος των δωρεών που λέγαμε τότε, σωστά μπαίνει και το βελάκι και το βλέπουμε. Ξεκίνησαν από δύο περιοχές, μία από την περιοχή του Βοΐου, τη δικιά μας, και η άλλη είναι η περιοχή Λάμκου, η οποία στα νότια της Πίνδου, πήγαν στην περιοχή της Άμφισσας, εκεί κάναν τη δωρική τετράπολη, η μία λεγόταν, όπως είπαμε, Βόιο, και να συνεχίσουμε να αφήσουμε το χάρτη και να συνεχίσουμε μέσα από το κείμενο που έχω και να μην κοιτάω μόνο το χάρτη, για να λέμε και περισσότερα. Ήταν λοιπόν ένα από τα 4 φύλλα της αρχαιότητας που καταγόταν από την περιοχή της Πίνδου. Και τη νότια και τη βόρεια που είναι εκεί στον πεντάλαφο της Κοζάνης και σε αυτές τις περιοχές.
κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δεν ξέρει κανένας πώς ήταν τη δεύτερη χιλιετία από Χριστού εδώ στην περιοχή μας, γύρω στο 1200 περίπου κατέβηκαν κάτω, είχαν όπλα και κατέλησαν, λένε, το μικυναϊκό πολιτισμό. Άλλοι λένε ότι το έκαναν όπλα, αλλά υπάρχουν και άλλες θεωρίες ότι αυτό έγινε γιατί ήδη είχε εξαντληθεί και είχε διαλυθεί ο μικυναϊκός πολιτισμός και μετά ήρθαν αυτοί. Εκτός από τους Δωρείς, μαζί ήταν τα άλλα τρία φύλλα, εκτός από τους Δωρείς, ήταν οι Ιόνες, οι Ιωλείς και οι Αχαιοί. Εξαπλώθηκαν σε όλη την Ελλάδα και προς όλες τις κατευθύνσεις αυτή τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Σύμφωνα με όσα λέει ο Ερόδοτος, όταν βασίλευε ο Δευκαλίων, οι Δωροί βρισκόταν στη Φθιώτιδα, κάπου εκεί στη Λαμία. Για να λέμε και τις πόλεις, για να ξέρουμε περίπου που βρισκόμαστε. Ο βασιλιάς Δώρος, όταν δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα, πήρε τον κόσμο του και πήγε στις πλαγιές του Ολύμπου, προκειμένου να ξεφύγει από τα προβλήματα που είχε και να μπορέσει ο λαός του να προστατευτεί. Εκεί πέρα οι κάτοικοι δεν τον θέλαν, τους διώξαν και έτσι αναγκάστηκαν και βρέθηκαν στην περιφέρεια Καστοριάς, Βοίου και Γρεβενών, φτάνοντας μέχρι το Μέτσοβο, όπου και ονομάστηκαν Μακεδνοί. Έβλεπα πολλές φορές το σύλλογο που υπάρχει και προβληματιζόμουν από πού βγαίνει αυτή η ονομασία. Άρα έχουν πάει οι άνθρωποι, ήξεραν λίγο περισσότερα από ό,τι ήξερα εγώ μέχρι χθες, και πήραν από εκεί αυτόν τον τίτλο και κάνουν το σύλλογο που αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα στην Κοζάνη. Έχουμε νομίζω φωτογραφίες από τα βουνά που υπάρχουν εκεί στα όντρια όρη που λέμε στα σύνορα Κοζάνης και Καστοριάς. Είναι αυτά, τα βλέπουμε όταν πάμε στον Πεντάλαφο από την δεξιά μας πλευρά. Αυτό είναι από εκείνη το μέρος και την νοτιοδυτική Πίνδο είναι η άλλη φωτογραφία, μπορούμε να τη βγάλουμε, που είναι ακριβώς αυτό που είναι η περιοχή Λάμκου, που θεωρείται ότι εκεί ήταν η πρώτη πηγή και αργότερα πήγαν στις άλλες. Και μετά έγινε η Πεντάπολη Δωρίδα. Να αφήσουμε να βγάλουμε τη φωτογραφία και θα πάμε αμέσως μετά όταν φτάσουμε και μιλάμε για την υπόλοιπη μετακίνηση των Δωρεών. Να μιλήσουμε για τα όντρια όρη και την περιοχή του Βοίου. Είναι ένα βουνό της Δυτικής Μακεδονίας το οποίο πιάνει το νότιο τμήμα του νομού Καστοριάς. Έχει 1800 μέτρα, έχει ένα μήκος 45 χιλιόμετρα, έχει πολύ καλή δασοκάλυψη που ξεπερνάει το 80% και εκεί είναι οι πηγές του ποταμού Αλιάκπονα. Σε αυτό το όρος είναι και αυτός ο όγκος, τα όντρια που σας έδειξα πριν από λίγο, που βρίσκονται ανάμεσα στην Κοζάνη και στην Καστοριά. Από αυτού ξεκίνησαν και αυτοί που πήγαν και κατοικήσαν στη Βιωτία και στην Εύβοια, και προσέξτε, Βιωτία, γιατί προερχόταν από το Βόλιο, και Εύβοια, γιατί προέρχονταν πάλι από το Βόλιο. Ήταν από αυτές τις περιοχές και από εκεί και βέβαια κάποια στιγμή ένα μεγάλος αριθμός από αυτούς πήγαν στη Λακωνία και υπάρχει μία περιοχή που λέγεται Βιές. Το βουνό αυτό έχει, όπως είπαμε, 80% δασοκάλυψη. Έχει και σήμερα βελανιδιές, οξές και καστανιές. Οι πλευρές που βλέπουμε μπροστά εδώ, προς τη μεριά, όταν βλέπουμε δεξιά στον Πεντάλαφο, είναι απόκρημνες. Και από εκεί λοιπόν ξεκινήσαν, περάσαν μέσα από τη Δεσκάτη, ξαναβγάζουμε το χάρτη για να το περιγράψω όπως έχω εδώ και το κείμενο μπροστά, που θα δώσω ίσως και περισσότερες λεπτομέρειες. Αποτέλεσε τότε το πέρασμα από τη Δεσκάτη, γιατί υπάρχουν δύο ανοίγματα. Υπάρχει ένα από τη Δεσκάτη, από εκεί πέρασε και ο ελληνικός στρατός το 1912 και ήρθε και τους πλευροκόπησε τους Τούρκους που ήταν στα Σέρβια, και το άλλο το πέρασμα τις πόρτες, το οποίο συνήθως φυλάγεται καλά και είναι πολύ πιο δύσκολο. Από τη Δεσκάτη λοιπόν κατέβηκαν, πήγαν στην περιοχή της Φωκίδος, κάτω, αφού ξεκίνησαν και άλλοι οι οποίοι ήταν στην νότια Πίνδο, φτάσαν στη Φωκίδα, στη σημερινή Άφησαν δηλαδή, εγκαταστάθηκαν εκεί
και η περιοχή ονομάθηκε Δωρίδα, υπήρχε Τετράπολη, η οποία τα ονόματα των πόλεων που δημιουργήθηκαν, των τεσσάρων πόλεων που θεωρείται πλέον η πηγή των Δωριαίων, είναι το Κιτίνιον, που ήταν η μεγαλύτερη πόλη, ήταν ο Ειρηναιός και το τρίτο ήταν το Βόιον Ιβίον, η Πίνδος και η Ακυφάς. Η Ακυφάς είχε δύο ονόματα. Ουσιαστικώς δηλαδή, εκεί που δημιουργήσαν τις καινούργιες πόλες, δώσαν μια τον ονομασία της Πίνδου, που ήταν το Λάμκο, και άλλοι δώσαν την περιοχή του Βοίου. Ήταν πολιτιστικά πολύ κατώτερη των Αχαιών, που ήδη υπήρχαν στην περιοχή, αλλά είχαν στα χέρια τους σιδερένια όπλα. Να βγάλουμε και το χάρτη που έχουμε για την περιοχή. Το τρίτο χάρτη που έχουμε, να πάμε δύο φωτογραφίες αμέσως μετά. Και υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Αυτή είναι που είναι στη Φωκίδα, εκεί που είναι Άμφισσα, η Τέα, η Δελφή. Εκείνη την περιοχή πήγαν, κατοικήσαν και από εκεί περάσαν απέναντι και πήγαν στη Σπάρτη και στις άλλες περιοχές. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να πάμε στο διάλειμμα και ξεχάστηκα. Ας πάμε στο διάλειμμα και μιλάμε αμέσως μετά για τις τέσσερις πόλεις και νομίζω ότι θα προλάβουμε να βάλουμε και μια μικρή τηνεούλα που έχουμε. Πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε. Εσύ πάλι τρέχει. Προσφυγιά με δυο καρδιές γεννήθηκε κι αντέχει. Η μία γελά στο αύριο, στο χτες η άλλη τρέχει. Η μία γελά στο αύριο, στο χτες η άλλη τρέχει. Μιλούσαμε για τις σχέσεις που υπάρχουν με εκεί τις ονομασίες που δημιουργήθηκαν στην περιοχή της Άμφισσας και υπήρχε Βόιον γιατί κατέβηκαν δωρείς από τη δική μας περιοχή, και υπάρχουν και άλλες συνδέσεις με ονόματα που υπάρχουν προς τα κάτω και ακόμα και μέχρι την Κρήτη. Εξάλλου να πούμε ότι το Άργος που υπάρχει στην Πελοπόννησο, η ονομασία την παίρνει από το Άργος οριστικό, όπως και υπάρχει και μια άλλη περιοχή από την περιοχή Αξίου που λέγεται Γορτίνα, και υπάρχει και αντίστοιχη ονομασία και στην περιοχή της Κρήτης. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Μακεδονίας και των περιοχών στο πήγαν οι Δωρείς έχει τη σημασία του, γιατί οι Μακεδόνες είναι οι ίδιοι με αυτούς που είναι και οι Μακεδνοί, είναι με αυτούς που πήγαν και κατοίκησαν σε αυτές τις περιοχές. Τους Δωρείς τους ξεχωρίζουμε σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι Βόρειοι και οι Νότιοι, και για τους Βόρειους να πούμε είναι οι Ορέστες, οι Μακεδόνες, οι Ελιμνιώτες, οι Μάγνητες και οι Πυρώτες. Ενώ κάτω στην Νότο υπάρχουν οι Λυήσιοι, οι Σπαρτιάτες, οι Δημάνες, οι Πάμφιλοι και άλλοι. Λεπτομέρειες τις οποίες δεν νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε και πολύ. Οι Μακεδνοί θεωρούνται οι πιο παλιοί κάτοικοι των Δωριαίων, καθώς η πρώτη τους κοιτίδα έχουμε πει ότι είναι τα όρη Λάμκου, που είναι στην νότια Πίνδο. Και σε κάποια στιγμή η λέξη Δωρεύση συμπεριέλαβε και τους κόλπους και τους Μακεδνούς, και έτσι αυτοί οι οποίοι πήγαν στη βόρεια μεριά ονομάστηκαν Μακεδόνες κάποια στιγμή, και άλλοι που πήγαν προς τα κάτω πήγαν στην περιοχή της Δωρίδος. Είχαμε τη Μακεδονία και τη Δωρίδα. Να πάρουμε τώρα τι περιοχές, να πάμε στον ομό, να δείξουμε ένα χάρτη.
Να δούμε πώς χωριζόταν στην αρχαιότητα η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Για αυτή μιλάμε. Γιατί αυτή, να δώσουμε καλύτερα την άλλη, γιατί αυτό το έχει στυλετουμένο, αλλά νομίζω η άλλη είναι πιο καλή. Λυγκιστίδα, η Ορδαία, βλέπετε τις περιοχές. Να πούμε ότι εδώ στη Δυτική Μακεδονία την αρχαιότητα τη χωρίραν και ήταν. Στη βόρεια πλευρά ήταν Πελαγωνία. Αυτό που είναι γύρω από το μοναστήρι και λίγο πιο κάτω. Μετά πιο κάτω ήταν η Λυγκιστίδα, Φλόρινα, Πρέσπες και τα λοιπά. Η Εορδαία, η οποία έπιανε την περιοχή, θα πούμε με συμπρόσωπο τις λεπτομέρειες, ακριβώς αυτή η περιοχή που έφτανε μέχρι τη Βεγορίτιδα. Ακριβώς απέναντι είναι η Ορεστής, η οποία είναι το Άργος Οριστικό, η Καστοριά και αυτή η περιοχή. Και η Ελίμια, γιατί η Τιμβέα δεν είναι στη Μακεδονία, η Ελίμια, η Ελεμιώτιδα όπως τη λέγαν, είναι η περιοχή της Αιανής. Να αρχίζουμε και να μιλάμε για μία-μία από αυτές. Νομίζω ότι έχω ακόμα ένα χάρτη που εκεί φαίνεται και τον έχω κάνει εγώ και έχω βάλει με διαφορετικό μολύβι, με διαφορετικό χρώμα τις σημερινές ονομασίες. Άργος Οριστικό, βλέπετε, είναι κοντά η Ορεστίδα. Μπορεί ένας να συνειδητοποιήσει πώς ήταν οι περιοχές στη Δυτική Μακεδονία την αρχαιότητα, δηλαδή το 400 π.Χ. ας πούμε. Και βλέπετε ότι στο ΜΟΒ είναι Λυγκιστίδα, Πελαγωνία, Ψηλά, Ορεστής, Εορδαία κτλ. Και μετά που έχουμε τη Φλόρινα, που έχουμε την Πτολεμαΐδα, που έχουμε την Καστοριά, που είναι η Κοζάνη και που είναι η Αιανή. Νομίζω ότι δώσαμε μια εικόνα για το διαχωρισμό που υπήρχε σε αυτές τις περιοχές. Η Λυγκιστίδα, την οποία σας έχουμε δείξει που είναι στην περιοχή των Πρεσπών και λίγο πιάνει στα νότια των Σκοπίων, ήταν αρχαία χώρα της Μακεδονίας, λεγόταν χώρη των Λυγκιστών, ήταν πάνω από την Εορδαία όπως είπαμε και την Ορεστίδα και ουσιαστικώς είναι η πεδιάδα του μοναστηρίου και κοντά στη λίμνη Πρέσπα. Έφτανε μέχρι την λίμνη Αχρίδα και συνόρευε μάλιστα και μέχρι την Λυρία, τη σημερινή δηλαδή Αλβανία. Πριν από την υποταγή αυτών των κατοίκων αυτής της περιοχής στο Μακεδονικό Βασίλειο, είχαν μια δικιά τους ένδοξη ιστορία. Υπήρχε βασιλική δυναστεία, χωριστό βασίλειο δηλαδή, και εκείνο το οποίο τους χαρακτήριζεται είναι καλλιέργεια του αμπελιού. Κινδύνευσε κάποια στιγμή να εμπλακεί σε πόλεμο με τον Αρχέλαο τον πρώτο, τον βασιλιά της Μακεδονίας, και η σπουδαιότερη πόλη σε εκείνη την περιοχή, μπορούμε να δείξουμε και τα ερείπια αυτής της πόλης, ήταν η Ηράκλεια, η οποία βέβαια αυτή τη στιγμή δεν είναι στην ελληνική Μακεδονία και είναι λίγο πιο πάνω. Και κτίστηκε από τον Φίλιππο νοτιότερα του σημερινού μοναστηρίου το 358 π.Χ. Η πόλη αυτή ανήκε σε άλλο στην Πελαγωνία, που είναι λίγο πιο πάνω και ονομασία αυτή δόθηκε στους ρωμαϊκούς χρόνους και υπήρχε και έδρα επισκόπου εκεί. Η άλλη περιοχή στην οποία αυτή είναι η Λυγκιστίδα όπως είπαμε, η άλλη περιοχή είναι η Ορεστής. Νομίζω ότι έχουμε μια φωτογραφία το οποίο είναι από το Δυσπηλιό, αλλά κάπως έτσι ήταν και η πόλη που υπήρχε στην Ορεστίδα και λεγόταν Κέλετρον στην αρχαιότητα, είχε φρούριο γύρω-γύρω κτλ. Η Ορεστής ονομαζόταν και ήταν μια από τις επαρχίες της Άνω Μακεδονίας. Η αναπαράσταση αυτή είναι από τον καθηγητή Μουτσόπουλο. Καταλάμβανε αυτή η περιοχή της Ορεστίδος το νομό Καστοριάς, ένα μέρος της επαρχίας Βοΐου και την περιοχή των Πρεσπών και ένα μέρος της Κοιλάδος της Δεβόλης, αυτό βρίσκεται στη μεριά της Αλβανίας αυτή τη στιγμή. Πρωτεύουσα του κρατηδίου ήταν η αρχαία Ορεστίδα, που είναι το σημερινό Άργος Οριστικό. Άλλες πόλεις στην περιοχή ήταν η Βάτινα, το Κέλετρο, η Λύκη, το νησάκι του Αγίου Αχιλίου, η Διοκλητιανούπολη και υπήρχε και μια πόλη κοντά στο Σισάνι, το οποίο κανείς ακόμα δεν μπόρεσε να βρει πώς ονομαζόταν. Υποτάχθηκε στους Ρωμαίους το 197 μετά Χριστού, προ-Χριστού, διατηρούσε όμως κάποια αυτονομία και ήταν ένα είδος συμπολιτείας που λεγόταν του κοινού των Ορεστών. Σήμερα υπάρχει ο Δήμος Ορεστίδος σε αυτή την περιοχή. Την άλλη φωτογραφία που είναι κάποια αρχαία από την περιοχή της Πελαγωνίας που είναι πάνω από τη Λυγκιστίδα, μπορούμε να βάλουμε την άλλη φωτογραφία και η Πελαγωνία
η οποία κατήχαν παλιότερα, ήταν πιο χαμηλά αυτοί οι κάτοικοι, οι πελαγόνες, δεξιά και αριστερά του αξιού, κάποια στιγμή κάτω από την πίεση αυτών που βρίσκονται πάνω από την πελαγωνία και λεγόταν πεώνες, έφυγαν από τη μια όχθη αυτή που είναι προς τη μεριά της Θεσσαλονίκης, ήρθαν από την πλευρά αυτή, τη δυτική πλευρά, και κατοίκησαν κυρίως στην πεδιάδα αυτή του μοναστηρίου. Θεωρείται η πελαγωνία ότι είναι η κοιτίδα των Αχαιών και των Αιώλων, γιατί υπήρχε συμπαγής ελληνικός πληθυσμός σε εκείνη την περιοχή, και αστικός και αγροτικός, από το 1900 π.Χ. Έχουν βρεθεί πολλά προμυκηναϊκά αντικείμενα, ανάμεσα σε αυτούς και είναι και ο διπλός Πέλεκες, και νομίζω ότι βρήκα μια φωτογραφία και τον έχω, που είναι μέσως μετά να τη δείξουμε. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που λένε ότι βρέθηκε στις Μυκήνες αυτός ο διπλής Πέλεκες, αλλά υπάρχει και σε αυτή την περιοχή, η οποία βρέθηκε, και έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τέτοιο δείγμα στο μουσείο, στο μοναστήρι. Από εκεί ξεκίνησαν αυτά τα δύο ελληνικά φύλλα και πήγαν στην Νότια Ελλάδα. Η μακεδονική επαρχία της Πελαγωνίας εκτινόταν βόρεια της Λυγκιστίδος, από τα όρια της δυτικής όχθης του Αξιού, και ανέβαινε μέχρι ψηλά σε αυτή την πεδιάδα που είπαμε πριν από λίγο. Μιλάει ο Στράβων για πόλη της Πελαγωνίας που ήταν το Πισαίον, η Αλαλκομενέ, τα Στίβαρα, το Βριάνιο και άλλες. Και μπορούμε να πάμε, νομίζω ότι έχουμε ακόμα μία φωτογραφία από πέρασμα που υπάρχει στην Πελαγωνία, σε αυτή την περιοχή. Πάμε στην άλλη φωτογραφία να δείξουμε τον τάφο της Σπηλιάς, ένα μακεδονικό τάφο που βρέθηκε στην Εορδαία. Μιλάμε για την Εορδαία λοιπόν. Είναι γύρω από τη λίμνη Βεγορίδητα. Υπάρχουν εκεί αρκετοί αρχαιολογικοί πόροι. Στην ελληνιστική εποχή των Μακεδόνων πολλοί καταγόταν από εκεί, και περίοδος ακμής ήταν από το 2ο έως 4ο αιώνα πριν από το Χριστό. Είναι περιοχή της αρχαίας Μακεδονίας. Εντάσσεται ιστορικά στην Άνω Μακεδονία και αποτελούσε βασίλειο, το οποίο διοικούσε μια τοπική αριστοκρατία, όπως και τα υπόλοιπα βασίλεια της Ορεστίδος και της Ελίμιας. Η Ορεδέα ήταν τοποθετημένη βόρεια της Ελίμιας, ανατολικά της Ορεστίδος, νότια της Λυγκιστίδος και δυτικά της Βοτιέας, που είναι η περιοχή της Έδεσας. Σήμερα η περιοχή αυτή μπορούμε να πούμε ότι ταυτίζεται με το Δήμο Ιορδέας, αλλά πιάνει και ένα μεγάλο τμήμα από τις νότιες περιοχές του Δήμου Αμιντέου. Η χώρα εκείνη η χώρα ήταν παιδινή και ήταν ανάμεσα σε δύο βουνά, στο Άσκιο που είναι στα δυτικά και βέβαια το Βέρμιο, και πάρα πολλοί χήμαροι περνούσαν από εκεί μέσα. Υπήρχαν οι λίμνες, όπως είπαμε, της Βεγορίτιδος, αλλά υπήρχε και μια άλλη λίμνη η οποία σιγά σιγά με τις επιχώσεις εξαφανίστηκε. Τώρα βγαίνει συνέχεια με το λιγνίτι που βγάζουν οι κίτρινη λίμνη, η οποία από λίμνη έγινε μια πεδιάδα, και τελικά τώρα που ήρθαν με τις εκμεταλλεύσεις αυτές που γίνονται στο έδαφος, ξαναβγήκε στην επιφάνεια, και αυτή ήταν ένα παλιό ποτάμι το οποίο περνούσε από την περιοχή. Οι πρώτοι κάτοικοι αναφέρονται ως πελασγοί, αργότερα πιθανότατα αφομοιώθηκαν οι πελασγοί από το καθαρόιμο ελληνικό φύλλο των Εορδών, και υπάρχουν ανακαλύψεις τόσο στην περιοχή της Κίτρινης Λίμνης όσο και την περιοχή και σε άλλες θέσεις. Η Εορδαία ήταν και αυτό αυτόνομο βασίλειο, μέχρι που εντάχθηκε κάποια στιγμή και αυτό στο βασίλειο της Μακεδονίας. Άλλες πόλεις που υπήρχαν γύρω από τη Βεγορίτα, και η Εορδαία ήταν μια πόλη που ήταν η πρωτεύουσά του, που δεν ήταν εκεί που είναι σήμερα η Πτολεμαίδα, αλλά ήταν κοντά στη λίμνη Βεγορίτιδα. Καταστράφηκε όμως αυτή η πόλη τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Αποτελούσε πρωτεύουσα της πόλης. Άλλες πόλεις ήταν η Άρνησα, είχε και τότε εκείνο το όνομα, η Βεγόρα και οι Κέλες, που πιθανόν ήταν σε μια παραλίμνια θέση της λίμνης Βεγορίτιδος. Η Εορδή κατά τους Περσικούς πολέμους κάποια στιγμή συνεργάστηκαν με τους Πέρσες, αλλά μετά πήγαν με τον Μέγα Αλέξανδρο, και από εκεί ξέρουμε όλοι προέρχεται ο Πτολεμαίος, ο οποίος ήταν η δυναστεία των Πτολεμαίων, η οποία βασίλευσε στην περιοχή της αρχαίας Αιγύπτου και μέχρι και την περιοχή της Κλεοπάτρας, η οποία ήταν απόγονος του Πτολεμαίου από την περιοχή της Ιορδαίας.
Οι προσωπικότητες που ήταν εκείνες της περιοχής, βέβαια, είναι ο Πτολεμαίος ο πρώτος του λαγού, στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που υπήρχε σατράπη της Αιγύπτου από το 323 έως το 305. Και να έρθουμε στη δική μας περιοχή, πώς ήταν στην αρχαιότητα. Η Ελλήμια ή η Ελλημνιώτης ή η Ελλημία ήταν αρχαία χώρα των Άνω Μακεδόνων, η οποία κατοικείτο από τους Ελλημιώτες ή τους Έανες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να μπερδεύετε με ένα φύλλο που υπάρχει σε άλλες περιοχές. Τους Ενιάνες είναι ένα αρχαίο φύλλο της Μακεδονίας που ζούσε κοντά στον Άνω Λιάκμονα και στην Άνω Μακεδονία. Αναφέρονται για τον Θουκυδίδη, τον Αριστοτέλη και τον Στράβωνα, στον οποίο ο Αριστοτέλης μας πληροφορεί ότι ο βασιλιάς τους ήταν γαυρός του Αρχελάου, που πιθανώς ταυτίζεται με τον Δέρδατο Δεύτερο, που σύμφωνα με τον Ξενοφόντα και τον Αμίντα, μαζί με τον Αμίντα το Δεύτερο και τους Σπαρτιάτες, πολέμησε εναντίον της Ολύνθου. Εκτινόταν δυτικά της Πιερίας, νότια της Ιορδαίας και της Ορέστιδος. Η πηδιάδα περιλάμβανε την πηδιάδα του Λιάκμονα μέχρι τα Καβούνια, το Τετάριο όριο που βρίσκεται από κάτω, και ήταν το φυσικό όριο ανάμεσα στη Μακεδονία και Θεσσαλία. Προσδεσμάς ήταν το βόρειο τμήμα της Πίνδου. Αποτελούσε η Ελλήμια αυτόνομο βασίλειο από μια τοπική αριστοκρατία μέχρι την Ένωση που να γίνει Μακεδονικό βασίλειο. Ήταν μη αυτόνομο βασίλειο και κάποια στιγμή, και μετά την εποχή του Φιλίππου, ο Φίλιππος παντρεύτηκε, είχε σαν δεύτερο σύζυγο την κόρη του βασιλιά από την Ελλήμια του Δέρδα, η οποία κατοικούσε στα βασιλικά ανάκτορα, και κατά την κάποια στιγμή καταργήθηκε το βασίλειο και εντάχθηκαν στο Μακεδονικό βασίλειο και πολέμησαν μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο. Πάνω από 1500 άνδρες υπείς αλλά και πεζούς πολεμιστές είχε ο Μέγας Αλέξανδρος μαζί του σε εκστρατείες που πήγε. Η Ιαννή, που ήταν η πρωτεύουσα, βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρα από τη σημερινή Ιαννή, και οι ανασκαφές έφεραν στο φως πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες, αγάλματα, βασιλικούς τάφους και άλλα πολλά. Την Ελλήμα ήταν η πόλη, μια άλλη σημαντική πόλη των εκεί, την οποία αναφέρει και ο Θοκυδίδης, όπως και ο Στράβων, αλλά υπήρχαν και οι πόλες Φυλακέ, Εράτερα, Οβλέστη και άλλες. Οι πέντε βασιλείς, οι οποίοι προϋπήρχαν της περίοδου που τελικά εντάχθηκαν στο Μακεδονικό βασίλειο, ήταν ο Ρυδαίος πριν από το 513 π.Χ., ο Δέρδας ο πρώτος 435-505, Παυσανίας ή Σύρας 405-385, Δέρδας ο δεύτερος, γαμπρός του Αρχελάου και συμπολεμιστής του Αμίντα το δεύτερο, ο οποίος πολέμησε εναντίον της Ολύνθου στη Χαλκιδική, ο Δέρδας ο τρίτος 360-355, ο οποίος ήταν ο τελευταίος βασιλιάς, ενώ αργότερα ήταν ευγενής στην αυλή του Φιλίππου του Δευτέρου. Αξίζει τον κόπο ένα απόσπασμα που βρήκα από ένα βιβλίο που έχει γράψει για την Ιαννή ο Κώστας Ιωβανόπουλος, ο μεγάλος δάσκαλος που έφυγε, και ήταν ο άνθρωπος που πετραδάκι-πετραδάκι, όταν ήταν δάσκαλος στην περιοχή της Ιαννής, τα μάζευε με τη βοήθεια των μαθητών του και τελικά έγινε αιτία να αρχίσουν οι ανασκαφές και να δημιουργηθεί και το Μουσείο Ιαννής. Ο Κώστας Ιωβανόπουλος γράφει ότι η συμβολή της Ελλημνιώτιδος στη δημιουργία του Μακεδονικού Μεγαλείου και της Κοσμοκραταρίας ήταν μεγάλη. Οι Ελλημνιώτες γενναίοι και λιτοδίαιτε ανέπτυξαν αξιόλογη δράση όλη τη διάρκεια της εξαρτίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η επαρχία της Ελλήμιας είχε καταστεί ως το σημαντικότερο κέντρο όπου στρατολογούνται οι επίλεκτες μονάδες του στρατού, οι καλύτεροι πεζετέροι και οι ποιείς. Μία από τις έξι τάξεις του Μακεδονικού στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν και η Ελλημνιώτης, η τάξη των Ελλημνιωτών, η Ελλημνιώτικη τάξη. Ο στρατηγός Κίνος ήταν Ελλημνιώτης, γιος του πολεμοκράτη, που επικεφαλής της Ελλημνιώτικης τάξης εδόξασε σε όλες τις μάχες της Ασίας το μακεδονικό όνομα της Ιαννής και της Ελλημνιώτιδος, όπως και ο αδερφός του Κλέανδρος.
Και λέει και άλλα πράγματα, έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο γι' αυτό. Και άλλος διακεκριμένος, ο οποίος μπορούμε να πούμε, ήταν ο Αντίγονος ο Μονόφθαλμος, ο ευγενής και στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αράπαλος του Μαχάτα, ευγενής και παιδικός φίλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Κάλλας της Φρυγίας, ο Κίνος αξιωματικός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Κλέανδρος αξιωματικός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Πολεμοκράτης ευγενής και πατέρας του Κίνου και του Κλεάνδρου. Θα πούμε και άλλα πράγματα για την Ελλήμια όταν μιλήσουμε. Εδώ μιλήσαμε για Δυτική Μακεδονία. Θα μιλήσουμε ειδικότερα για τον ομό της Κοζάνης, για να φτάσουμε τελικά στην πόλη της Κοζάνης. Αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο από εδώ και πέρα να δούμε ένα απόσπασμα από μια ταινία που παίχθηκε πριν από χρόνια στην ΕΡΤ3 και στην οποία μιλάει η κυρία Γεωργία Καραμίτρου Μεντεσίδου, η προϊσταμένη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που ήταν για πάρα πολύ καιρό, και είναι η γυναίκα που προσέφερε πάρα πολλά πράγματα στην περιοχή μας και θα μπορούσα να πω ότι είναι μια θηλυκή έκπτωση του Ανδρώνικου. Βέβαια αυτή δεν είχε την τύχη να πέσει πάνω στον τάφο του Φιλίππου, αλλά είναι μια γυναίκα που έχει δουλέψει πάρα πολύ και από ό,τι ξέρω εξακολουθεί και δουλεύει ακόμα, και όταν αυτά τα οποία βρέθηκαν μέχρι τώρα θούν στην επιφάνεια και μπουν σε ένα χαρτί, γιατί ξέρετε όταν βρίσκει πράγματα η αρχαιολογική υπηρεσία δεν μπορεί να τα βγάλει αμέσως και να τα παρουσιάζει, αλλά αυτά θέλουν μελέτη, θέλουν συναρμολογήσεις, θέλουν ψάξιμο, έχει δημιουργήσει πάρα πολύ υλικό, και όχι μόνο η κυρία Μεσίδου αλλά και όλοι οι συνεργάτες που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα, δουλέψαν πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, ήταν η Εγνατία στη μέση, ήταν που έπρεπε να γίνουν κάποιες ουσιαστικές ανασκαφές, ήταν ο Λιάκμανας που ήρθε και έγινε ποτάμι και έπρεπε κάποια πράγματα να βρεθούν, ήταν η μαυροπηγή και η περιοχή από τις Λιγνίτες. Υπήρχε δουλειά, υπήρχε μεράκι, υπήρχε ψάξιμο. Κάποια στιγμή θα βγουν ίσως σε 5, σε 10, σε 15 χρόνια, γιατί ρωτώντας έμαθα ότι υπάρχουν ακόμα σε κουτιά μέσα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία βρέθηκαν πριν από 10 και 20 χρόνια. Αυτά θέλουν και προσωπικό, θέλουν και χρόνο, και τώρα με τις δυσκολίες που έχουμε, εύκολα αυτά τα πράγματα δεν προχωράν. Όταν κόβουν δυστυχώς από τον πολιτισμό, που είναι και η μόνη από τις λίγες βιομηχανίες που θα μπορούσε η Ελλάδα να σηκώσει κεφάλι αν ο πολιτισμός τον πρόσεκαν όσο έπρεπε. Σε αυτή την ταινία λοιπόν η κυρία Μεντεσίδου λέει αρκετά. Εμείς δείχνουμε μόνο τα 9 λεπτά. Αυτό είναι δημιούργημα της ΕΡΤ3. Το δανειζόμαστε προκειμένου να μας πει περισσότερο, γιατί εγώ βέβαια δεν είμαι πλέον ειδικός για αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι, και καλά θα ήταν να είχαμε τη δυνατότητα να τη φέρουμε εδώ και να συζητήσουμε, αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να γίνει αργότερα. Πάμε λοιπόν σε αυτό το μικρό βίντεο. Εγώ σας χαιρετώ για σήμερα. Θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή, την τρίτη εκπομπή, και εκεί θα μιλήσουμε πια για τη Δυτική Μακεδονία, να δούμε ποια είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, ποιοι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι στην περιοχή της Κοζάνης πλέον, όχι της Δυτικής Μακεδονίας, και βεβαίως θα αρχίσουμε να μιλάμε πώς ξεκίνησαν και άρχισαν να δημιουργούν την Κοζάνη κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνθηκαν ότι πρέπει να αλλάξουν τόπο κατοικίας. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσετε. Δείτε ταινία. Γεια σας για σήμερα από μένα. Μακεδονίας. Από Εανού, παιδός Ελλήμου, του βασιλέως των Τυρινών, μετικήσαντος εις Μακεδονίαν. Γράφει ο Στέφανος Βυζάντιος τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό μύθο, η Εανή, πόλης Μακεδονίας, χτίστηκε από τον Εανό,
γιο του Ελίμου, του ιδρυτή της Ελλήνειας. Τον περασμένο αιώνα, σε εκκλησίες της σύγχρονης Αιανής του νομού Κοζάνης, εντοπίστηκαν εντυχισμένες δύο επιγραφές που έφεραν το όνομα Αιανή. Η ύπαρξη της αρχαίας πόλης στην περιοχή ήταν πια βέβαιη. Την ίδια εποχή, ο Γάλλος Λέον Εζέ μετέφερε μια ανάγλυφη στήλη από την Αιανή στο Λούβρο, όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Η Αιανή, κομόπολη του νομού Κοζάνη στη Δυτική Μακεδονία, ήταν από παλιά γνωστή για τις αρχαιότητες. Ο Λέον Εζέ, ιστορικός της τέχνης από το Παρίσι, το 1866 ήρθε στην Αιανή, σταλμένος από τον Ναπολέοντα τον Τρίτο, για να εξετάσει τα πεδία των μαχών του Ιουλίου Καίσαρα και του Πομπίου, εδώ κοντά στον Αλιάκμονα. Τότε ήταν που πήρε και τη στήλη με τη δεξίωση της μακεδονικής οικογένειας, τη μαρμάρινη στήλη τοπικού εργαστηρίου επιτύμβια και την μετέφερε στο Μουσείο του Λούβρου. Σήμερα στο Μουσείο της Αιανής έχουμε ένα αντίγραφο αυτής της στήλης, η οποία παριστάνει τον πατέρα καθισμένο σε δεξίωση, δηλαδή χαιρετά τη γυναίκα του, πίσω είναι ο γιος του και η κόρη του. Παρόλο που οι αρχαιότητες ήταν γνωστές στους κατοίκους της Αιανής, μάζευαν αρχαιότητες από τα χωράφια, ο Κώστας Αβανόπουλος ο δάσκαλος είχε μαζέψει πάρα πολλά ευρήματα από τους χώρους που του παρέδιδαν και είχε δημιουργήσει την αρχαιολογική συλλογή, η συστηματική αρχαιολογική έρευνα άρχισε πολύ αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν η αρχαιολογική υπηρεσία συγκροτήθηκε περισσότερο και διορίστηκαν και περισσότεροι αρχαιολόγοι και έτσι υπήρχε και ανθρώπινο υλικό να ενδιαφερθεί και, για αυτήν εδώ την περιοχή. Ένας άλλος λόγος καθυστέρησης της έρευνας γενικώς στη Δυτική Μακεδονία ήταν ότι η Μακεδονία απελευθερώθηκε αργότερα από την νοτιότερη Ελλάδα σε σχέση με την νοτιότερη Ελλάδα, η οργάνωση του κράτους και επίσης οι κακές νοοτροπίες, οι ολέθριες τακτικές, όπως πολύ συχνά λέμε, η νοοτροπία και η σκέψη, η κοινά αποδεκτή ότι αυτός ο τόπος ουδέν άξιον λόγου δύναται να προσφέρει, όπως είπε και ένας ερευνητής. Παρόλα αυτά, από τις πρώτες ανασκαφικές περιόδους, διαπιστώσαμε ότι στην Αιανή τα ευρήματα ήταν πάρα πολύ σημαντικά, φώτιζαν την σκοτεινούς αιώνες της ιστορίας των Μακεδόνων όσον αφορά την Μυκηναϊκή εποχή, την ύστερη εποχή Χαλκού αλλά και τα αρχαϊκά κλασικά χρόνια και τόσο στην αρχαία πόλη όσο και στην νεκρόπολη. Τα ευρήματα ήταν πολύ σημαντικά και επέβαλαν την ίδρυση ενός μεγάλου και σύγχρονου αρχαιολογικού μουσείου. Η Αιανή βρίσκεται 23 χιλιόμετρα νότια της Κοζάνης. Λίγο πιο κάτω, την περιοχή διασχίζει ο ποταμός Αλιάκμονας. Στην αρχαιότητα, εδώ βρισκόταν το βασίλειο της Ελλήνειας, στο οποίο ανήκε η Αιανή. Η ευρύτερη ορεινή περιοχή ονομαζόταν από τους αρχαίους ιστορικούς Άνω Μακεδονία και διακρινόταν από την παιδινή και παραθαλάσσια Κάτω Μακεδονία. Περιλάμβανε τους νομούς της σημερινής Δυτικής Μακεδονίας, αλλά εκτινόταν προς βορρά και πέρα από τα όρια τους, μέχρι τον ποταμό Ερυγόνα, τη λίμνη Αχρίδα και τις Πρέσπες. Η σημερινή Δυτική Μακεδονία, περιοχή που ορίζεται από μικρούς και μεγάλους ορεινούς όγκους και διατρέχεται από τον Αλιάκμονα ποταμό, ανήκε στην Άνω Μακεδονία των αρχαίων, η οποία εκτινόταν εκτός των ελληνικών συνόρων και περιελάμβανε τα όρη Νταούτικα, Μπαμπούνα και Τρέν, και τον ποταμό Ερυγόνα. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. η Άνω Μακεδονία υπήρξε το ορμητήριο, ο σταθμός, η αφετηρία του πολυπλάνητου έθνους, όπως λέει ο Ηρόδοτος, των βορειοδυτικών φύλων, στα οποία ανήκαν και οι Μακεδόνες. Τα βορειοδυτικά αυτά φύλλα, οι Μακεδόνες, ονομάζονταν στο βορρά. Στο νότο όμως, όταν κατέβηκαν, σύμφωνα πάντα με τον πατέρα της ιστορίας τον Ηρόδοτο, ονομάστηκαν δωρικά. Σύμφωνα με τον Ισίωδο,
8ος αιώνας π.Χ. ο Μακεδόν ήταν αδερφός του Μάγνητα και οι δυο ήταν γη του Δία και της Θείας, η οποία ήταν κόρη του Δευκαλίωνα και εγγονή του Έλληνα. Σύμφωνα με τον Ελλάνικο, 5ος αιώνας π.Χ., ο Μακεδόν ήταν γιος του Αιώλου και εγγονός του Έλληνα. Οι πηγές αυτές που αναφέρονται στην Μακεδονία και στον Μακεδόνα, οι οποίες δεν εξαντλούνται σε όσες αναφέραμε εμείς, είναι πολύ σημαντικές γιατί δείχνουν πως οι Έλληνες, οι νότιοι Έλληνες, από τα ομηρικά ακόμα χρόνια αντιλαμβάνονταν την ενότητα του ελληνικού έθνους, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν και οι Μακεδόνες. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι οι θεοί κατοικούσαν στον Όλυμπο. Η Άνω Μακεδονία περιελάμβανε τα διαμερίσματα της Πελαγωνίας, Δεριόπου, Δασαρίτιδας, εκτός των ελληνικών συνόρων, της Λυγκιστίδας, Ορεστίδας, Εορδαίας, Τυμφέας και Ελλήνιας ή Ελληνιότιδας. Αυτή ήταν λοιπόν η εικόνα της αρχαίας Άνω Μακεδονίας. Στο νοτιότερο της τμήμα, δεξιά και αριστερά του Αλιάκμονα, εκτινόταν η Ελλήνια ή Ελληνιότιδα. Πρωτεύουσά της θεωρήθηκε μια ομώνυμη πόλη, για τη θέση της οποίας πολλές υποθέσεις διατυπώθηκαν. Όμως οι γραπτές πηγές δεν διακρίνουν με σαφήνεια την περιοχή Ελλήνια από την πόλη Ελλήνια, έτσι η ύπαρξη της δεύτερης αμφισβητείται. Είναι πιθανόν η Αιανή να κατέλαβε πολύ πρώιμα τη θέση της πρωτεύουσας του βασιλείου της Ελλήνιας. Έτσι, ο μύθος που υπονοεί την διαδοχική κτίση των δύο πόλεων αποκτά ιστορική αλήθεια. Ελλήνια από Ελλήμου, Αιανή από Αιανού, παιδός Ελλήμου. Φαίνεται ότι το βασίλειο των Ελλημιωτών άκμασε και μεγαλούργησε παράλληλα με το βασίλειο των Αργιαδών της Κάτω Μακεδονίας, που είχε πρωτεύουσα τις Αιγές και αργότερα την Πέλα. Οι αρχαίες πηγές μας παραδίδουν ονόματα Ελλημιωτών βασιλέων και σημαντικά στοιχεία για τη δράση τους. Ανάμεσά τους ο Αριδαίος, που έζησε γύρω στο 472 π.Χ., τρεις βασιλείς με το όνομα Δέρδας, ο Παυσανίας και άλλοι αδερφοί του Δέρδα του Πρώτου, η Φύλα, αδερφή του Δέρδα του Τρίτου και πρώτη σύζυγος του Φιλίππου και πιθανόν η μητέρα του Φιλίππου, η Ευρυδίκη, κόρη του Σύρα. Σε μέλη του βασιλικού οίκου της Ελλήνιας θα πρέπει να ανήκουν οι μεγάλοι τάφοι της νεκρόπολης της Αιανής. Στον χαρακτηρισμό τους ως βασιλικών οδηγούν τόσο τα κινητά ευρήματα όσο και οι ναόσχημες κατασκευές πάνω και γύρω τους που μαρτυρούν ιεροποίηση και λατρεία των νεκρών. Αιανή, πόλη απέραντη αχανής. Αυτό δηλώνει το όνομά της που προέρχεται από τη ρίζα Αΐ, Αιή, Αιών. Η αρχαία Αιανή ταυτίζεται χωρίς αμφιβολία με την πόλη που αναπτύσσεται στο λόφο της Μεγάλης Ράχης, 1,5 μόλις χιλιόμετρο από τη σύγχρονη Αιανή. Εσύ αλλητρέχεις.